Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω στις αρχές του 20ου αιώνα σχετικά με τα ήθη και έθιμα αυτών των ημερών. Με τα κάλαντα, με τις γιορτές, με την αγορά κλπ. Και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε με τα πολεμικά, πώς ήταν η ζωή στο Ηράκλειο και γενικότερα πώς περνούσε ο κόσμος αυτές τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τον Μινά Βαρδαβά, έναν αρθρογράφο που έχει αναφερθεί σχετικά στην πόλη μας, πολλές φορές τα παιδιά έβγαιναν το βράδυ της παραμονής των τριών μεγάλων εορτών με τις ζήλιες, με τα τρίγωνα και ξεκινούσαν από τα μεγάλα σπίτια, τα σπίτια των πλουσίων τελικά, ψάλλοντας τα κάλαντα. Ένας από τη συντροφιά είχε το κουτί, ο άλλος είχε τα φαναράκια, κρατούσε, ο άλλος έπαιζε τα ζήλια, το τρίγωνο και ο ταμείας λοιπόν έβαζε μέσα στο τενεκηδένιο συνήθως χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης τα χρήματα τα οποία του έδιναν οι κυρίες των μεγάλων σπιτιών. Τέτοια σπίτια ήταν του Μεγαλεμπόρου του Γουναλάκη, του Ανδρέα του Καλοκαιρινού, του Μπότη Σφακιανάκη, του Κωνσταντίνου Γιανακάκη, του Δημάρχου Αριστίδη Ανδρουλάκη, του Γιώργου του Οικονομίδη, που ήταν και πατέρας του Μινά Οικονομίδη, και του Ξυλεμπόρου του Γουναλάκη, του ξαδέρφου του, και πηγαίναν συνήθως στην περιοχή που είναι σήμερα η Εβραϊκή, όπως λέμε, τον Μπετενάκη, η συνοικία της Κουτάλας, η οποία δεν ήταν και τόσο καλόφημη για την εποχή εκείνη. Και καταλήγανε στην οδό Χάνδακος, όπου εκεί στο Ροίδι το καζίνο έβγαζε ο ιδιοκτήτης το δίσκο και έτσι τα παιδιά είχαν ένα καλό φιλοδόρημα όπως το καλούσαν αυτές οι μέρες. Λίγο αργότερα προπολεμικά τα κάλαντα μεταφέρονταν από εκείνη την περιοχή, μπορούμε να πούμε στο κέντρο της πόλης. Ο αείμνηστος ο Μανώλης Σαριδάκης, ένας άνθρωπος του Μεγάλου Κάστρου που με βοήθησε πάρα πολύ στο βιβλίο μου και μου έδωσε αρκετές πληροφορίες, θυμάται ότι στα κάλαντα έβγαινε η φιλαρμονική, οι πρόσκοποι, τότε προπολεμικά μιλάμε, και πολλές ομάδες με παιδιά, με ζήλια, με τρίγωνα, και τα χρήματα που μάζευαν τα μοίραζαν στους φτωχούς. Όλη η δραστηριότητα αυτή εξελίσσονταν δίπλα στα δικαστήρια, στο κέντρο της πόλης, εκεί στο σημερινό πεζόδρομο της Νομαρχίας κλπ. Γίνονταν συνωστισμός, ο κόσμος δεν είχε τη σημερινή αυθονία των αγαθών και όλα αυτά τα χρήματα τα μοίραζαν μαζί με πολλά γλυκά που τους δόριζαν ή τα ψώνιζαν οι καλαντιστές στα διάφορα ιδρύματα, και ένα από αυτά τα ιδρύματα ήταν ο Φάρος των Τυφλών στην οδό Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, όπως ανεβαίνουμε σήμερα μετά το 8ο Δημοτικό Σχολείο, πριν βγούμε στην οδό του Αγίου Μινά. Επίσης, ένα μέρος των χρημάτων που δεν το μοίραζαν τα παιδιά το κρατούσαν για να πάρουν και αυτά κάποια παιχνίδια και να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων όπως συνηθίζεται. Παιχνίδια μην φανταστείτε ότι ήταν τα σημερινά, απλά ήταν κάποια απλά μολυβένια στρατιωτάκια, αξιωματικοί, ροκάνες, σβούρι, γιογιό και κάποια άλλα καραβάκια, και κυρίως παίρναν και χαλκομανίες για να κολλήσουν στις πόρτες, στα τζάμια και να νιώσουν και αυτά το εορταστικό κλίμα να έρθει κοντά τους αυτών των ημερών. Όλα αυτά γίνονται αρχές του 20ου αιώνα, προπολεμικά, και θα ήθελα να αναφερθώ και στην αγορά μεταπολεμικά, δηλαδή μετά, γύρω στη δεκαετία του 60, ποια πώς ήταν η αγορά του Ηρακλείου αυτές τις μέρες. Σίγουρα παραμονές εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, η Ηρακλειώτικη αγορά παρουσιάζει ποικιλία, γούστο, τα καταστήματα δίνουν τον κύριο τόνο της αγοραστικής κίνησης αυτών των ημερών. Στο φόρτε τους είναι φυσικά όλα τα καταστήματα, τα ψηλικά, τα καταστήματα υφασμάτων, τα αρωματοπολία, τα χρυσοχοΐα, και οι προθήκες τους μπορούμε να πούμε ότι για την εποχή εκείνη είναι φαντασμαγορικά ηλεκτροφωτισμένες αλλά και νοικοκυρεμένες. Η ζήτηση δεν ήταν ανάλογη της προσφοράς, αλλά οι έμποροι πάντα περίμεναν και περιμένουν το κάτι παραπάνω για να πουλήσουν και να αυξήσουν
το βαλάντιό τους. Κάπως διαφορετικά όμως ήταν τα καταστήματα και πάνω του μετρίου που είχαν σχέση με τρόφιμα, δηλαδή κρεοπολία, μανάβικα, φούρνη, ζαχαροπλαστεία. Η αγορά ήταν κατάφορτη, χωρίς ο όρος να είναι υπερβολικός, από τρόφιμα τα οποία οι αγοραστές έπρεπε να αποκτήσουν και ήταν παντός είδους. Τα κρεοπολία είχαν να επιδείξουν εκλεκτά κρέατα, ντόπια πολλές φορές, όχι πολλές φορές, τις περισσότερες, δεν είχαμε τα σημερινά εισαγόμενα, γαλοπούλες, αρνάκια γάλακτος, μοσχάρι και βοδινό είχαν την τιμητική τους. Και φυσικά ο χείρος, ο οποίος ήταν το κάθε σπίτι που είχε τη δυνατότητα, κυρίως στα χωριά, να έχει χοιρινό κρέας, ήταν και αυτό σε πρώτη ζήτηση. Η κίνηση στα μανάβικα ήταν και αυτή εξίσου καλή, με τα πορτοκάλια, τα μυρολάτα, τα σεκέρια, τα μήλα. Ξενόφερτα φρούτα, όπως συμβαίνει σήμερα, δεν υπήρχαν. Και θα ήθελα να αναφερθώ στους εμπόρους αυτής της αγοράς και σε αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουμε σήμερα ένα μνημόσυνο, οι οποίοι για χρόνια στήριζαν την αγορά του Ηρακλείου. Καταστήματα τροφίμων ήταν του Γιαμαλάκη, του Καστελάκη, του Καρανικόλα, του Κοπακάκη, του Λαμπρινού, του Λαμπράκη, του Λιαναντονάκη, του Λιαπάκη και των Ιών, του Λιοκούκουδου, του Μανιδάκη, του Μαρκάκη, του Μπλαβάκη, του Νεράντζη, του Νησιώτη, του Χρυσουλάκη, του Φουρτσάκη, Πατεράκη. Χρυσοχοΐα ήταν του Ατσαλάκη, Αντωνογιαννάκη, Βλάση, Γιαννίκου, Ευτυχίδη, Καρακατσάνη, Ηλιόπουλου, Κλάδου, Κεφαλογιάννη και πολλά άλλα. Πολλά από αυτά, πολλά επίσης μαγαζιά ήταν με αρώματα και καλλιτικά, όπως του Γκίκα, του Διβινή, του Μπούλου, του Παγορδάκη, του Παιδιαδητάκη. Ξηρούς καρπούς έβρισκαν οι Καστρινοί στα ζαχαροπλαστεία του Βιδάκη, του Βραχασοτάκη, του Γαλανάκη, του Δεμενόπουλου, του Κατσούγκρι, του Καλοκύρη, του Νεοκοσμίδη, του Σαλκιτζή, και η εικόνα της τότε αγοράς είχε αυτή την εορταστική όψη. Όλα αυτά γινόνταν στην πόλη του Ηρακλείου, η οποία παρουσίαζε ιδιαίτερη κίνηση και ιδιαίτερη εορταστική κίνηση και ζωηρότητα αυτές τις μέρες. Αυτά είχα να σας πω. Θέλω να ευχηθώ από καρδιά σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, ευτυχισμένη, γεμάτη υγεία και χαρά, και να απεμπλακούμε από αυτές τις μεγάλες ιώσεις, από τα θέματα υγείας που έχουν σχέση με τον κορονοϊό. Και όλοι οι άνθρωποι να περάσουν χαρούμενα και ευτυχισμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.